A dois, me dei medio todo por dentro, eh? Λίγα λεπτά πριν τις 9.30 το πρωί, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών φτάνει στο εργοστάσιο Ζάχαρης των Σερών, όπου και ακολούθησε συνάντηση με τον πρόεδρο του εργοστασίου Χρήστο Ρόσιο, τον διευθυντή του εργοστασίου και τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων. Ο κύριος Παπάς επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να λειτουργήσει ξανά το εργοστάσιο, γι' αυτό και κάλεσε τους αγρότες να σπείρουν τεύτλα. Ένα στόχος βέβαια που ήταν και προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των εκλογών για την πρώτη ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από την ίδια και που ακόμη όμως δεν έχει υλοποιηθεί. Υπάρχουν δυνατότητες και εδώ ακόμα και το εργοστάσιο των Σερών να επανεκκινήσει εάν μαζευτούν οι απαραίτητες ποσότητες. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Η χώρα μας βρίσκεται σε σημείο σταθεροποίησης και ανάκαμψης και νομίζουμε ότι εάν αυτό γίνει κατορθωτό, θα είναι ακόμα ένα σημάδι ότι μπορούμε πραγματικά να γυρίσουμε σελίδα. Ακολούθησε επίσκεψη στην Αίρα Σερών. Γεια σας. Τι κάνετε, εξ' άπησης και διαπλέον. Προσπαθούμε, τα λέμε. Καλώς ήρθατε. Η Βάσο Βλαχοζάνη και ο Βασίλης Ολίκος. Το 15 κανονικά, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά έχουμε... Έχει μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση του σταθμού με πολύ έτσι, με σημαντικά ποσά αυτή την εποχή και είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Ωστόσο, βέβαια, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν εκλογία. Μετά και τη συνέντευξη που παραχώρησε στην Αίρα, επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Σερών, ο οποίος του έθεσε κάποια σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σερών. Έχουμε δύο έργα ημιτελή από το πρόγραμμα Ελλάδα 2004, τα οποία μείναν ημιτελή, μας έπιασε η κρίση και δεν μπόρεσε το κράτος να χρηματοδοτήσει τους Δήμους για τέτοια έργα και τα έργα αυτά μένουν. Δηλαδή πρόκειται για το κλειστό κολυμπητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνιας, για το οποίο διατέθηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, έχει γίνει ο σκελετός κτλ. Και μένει εδώ και 7-8 χρόνια, 8-9 χρόνια μένει έτσι το κολυμπητήριο και περισσότερα εδώ και 10 χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και με το κλειστό γυμναστήριο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και εκείνο από το πρόγραμμα Ελλάδα 2004. Ακολούθησε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών και τη διοίκηση του ΕΒΕΣ. Πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ πίσω σαν χώρα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι πρόκειται να γίνει για τις περιοχές που δεν έχουν δίκτυα ίντερνετ, κάποιες δηλώσεις είχαν γίνει, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι. Και ένα πρόβλημα που έχουμε εδώ στις Σέρες είναι ότι ενώ είμαστε στην κεντρική Μακεδονία, περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, ο δεύτερος νομός μετά τη Θεσσαλονίκη, DJ έχουμε στην, βλέπουμε την Ανατολική Μακεδονία και Φράγκη. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να τηρούμε το λεγόμενο 70-30. Κάθε φορέα του δημοσίου, 30% της διαφημιστικής του δαπάνης, να την διοχετεύει, να την προσανατολίζει σε μέσα ενημέρωσης της επαρχίας. Το Μητρό μας δίνει τη δυνατότητα αυτό να το τηρήσουμε. Στο Μητρό αυτή τη στιγμή έχουν γραφτεί κατά 50% διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης της επαρχίας. Το κάνουμε γνωστό και στα μέσα ενημέρωσης της επαρχίας, ούτως ώστε να έχουν το νου τους.